Καλή επιτυχία κατά πρώτον. Θα θέλαμε να μοιραστείς μαζί μας την πιο δυνατή σου ανάμνηση από τον περσινό τελικό. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχες, έτσι? Ναι. Και ήταν και πάρα πολύ καλή. Είχε ναι, καλά αποτελέσματα παρά τις δυσμενείς έτσι συνθήκες και για τη χώρα και για τον τελικό. Αυτά είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Ούτως ή άλλως αυτό που είχαμε πει και εμείς είναι ότι επειδή πάντα διήστανται οι απόψεις περί του αν πρέπει να συμμετέχουμε ή όχι εν καιρό κρίσης στο διαγωνισμό της Eurovision συγκεκριμένα, που δεν είναι κάτι άλλο εκτός παρά ένα φεστιβάλ, εγώ θα έλεγα, έτσι, τεχνών, μουσικής. Τώρα το τι μουσική στέλνει κάθε χώρα είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο, αλλά καλό είναι να μην απέχουμε από τα πολιτισμικά δρόμενα γενικότερα, όποια και αν είναι αυτά, λόγω κρίσης. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Τώρα όσον αφορά αυτό που με ρώτησες, έτσι, πιο δυνατή στιγμή, ας πούμε, έτσι, ανάμνηση. Mm-hmm. Δεν είναι μία, είναι πολλές γενικότερα. Δεν ξέρω πώς το ζήσαν οι άλλοι συμμετέχοντες προηγούμενες χρονιές. Εγώ θεωρώ, αλλά και τα παιδιά και ο Γάθωνας μαζί, ότι όπως το ζήσαμε εμείς δεν το ζήσε ποτέ κανένας και δεν θα το ξαναζήσει σίγουρα. Ο καθένας θα ζει με το δικό του τρόπο. Αν μακρηγορώ να μου το πείτε, έτσι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να συμπεριλάβω σε μία στιγμή τις τόσες πολλές ωραίες στιγμές και ξεχωριστές που είχαμε. Γιατί? Γιατί ήμασταν καταρχάς μια τρομερή παρέα. Τρομερή παρέα που ο καθένας είχε το δικό του σημαντικό ρόλο. Έτσι ήμασταν μπάντα, ας πούμε. Δεν ήμουνα μόνος μου εγώ ή μόνος του Αγάθωνας. Ήμασταν μπάντα. Στην ουσία ήμασταν μια μπάντα με 6 άτομα on stage. 7 είχαμε και τον μπασίστα, τον Δημήτρη τον Χριστόν, ο οποίος για καλή του τύχη, γιατί δεν τα πάει καλά με τα φώτα της δημοσιότητας, ήταν από κάτω. Αλλά τον πήραμε μαζί μας τον Δημήτρη. Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή, ήμασταν η ομάδα που ήμασταν ούτως ή άλλως σαν συγκρότημα στα live, ήμασταν όλοι μαζί εκεί πέρα. Με τον Αγάθωνα κάναμε ένα τρομερό δέσιμο, γιατί σαν άνθρωπος μας ταιριάζει πάρα πολύ. Εννοείται ότι όπου χρειαζόταν ήταν πατέρας μας, όπου χρειαζόταν ήταν φίλος μας, όπου χρειαζόταν ήταν ο μικρός μας ο αδερφός. Ναι. Και το θέμα είναι ότι είχαμε ένα τρομερό κλίμα μεταξύ μας. Ζήσαμε αυτή την εμπειρία με το δικό μας τρόπο, και λέω δικό μας τρόπο γιατί, εντάξει, είμαστε συνηθισμένοι καλλιτέχνες, όχι καλλιτέχνες, συνήθως στέλνουμε πιο pop κουλτούρας, έτσι, καλλιτέχνες σε αυτό το διαγωνισμό. Όχι ότι είναι κάτι κακό αυτό και κατακριτέο σε καμία περίπτωση, απλά εμείς ήμασταν κάτι διαφορετικό. Ήμασταν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει, ούτε εμείς ήδη περιμέναμε ότι θα βρεθούμε ξαφνικά να συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο διαγωνισμό για λογαριασμό μιας χώρας, της δικιάς μας χώρας. Οπότε ήταν πολύ περίεργο όλο αυτό. Δεν το είχαμε γενικότερα έτσι με τα φώτα, με τους δημοσιογράφους. Το είχαμε σε άλλα στάδια, όχι σε τέτοια μορφή. Δυνατές στιγμές λοιπόν ήταν πάρα πολλές για αυτόν τον λόγο, γιατί εμείς τα ζούσαμε πολύ διαφορετικά όλα. Εμείς μπορεί να είχαμε μια δυνατή στιγμή την οποία, άμα πούμε ότι αυτή ήταν η δυνατή μας στιγμή, στον ακροατή ή σε οποιονδήποτε άλλο μπορεί να του φανεί περίεργο. Κυρίως κάτι που ζήσατε εσείς έξω από τις κάμερες. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι κάνετε μια ιδιαίτερη εντύπωση. Ξεκινήσατε με έναν πρωτόγνωρο για τον ελληνικό τελικό, τουλάχιστον ήχο, ο οποίος πήγε και πάρα πολύ καλά. Είχε αποδοχή και στη χώρα και, και στην Ευρώπη, από ό,τι φάνηκε και από τη βαθμολογία. Σας είδαμε και σας καμαρώσαμε όλοι. Αλλά εμείς θα θέλαμε κάτι που εσείς το ζήσατε με τον πιο δυνατό τρόπο. Κάτι το οποίο σας έχει σημαδέψει, πιστεύω, καλά για αυτήν την συμμετοχή σας. Κάτι ξεχωριστό, κάτι που δεν φάνηκε. Κάτι που δεν φάνηκε. Κάτι που δεν φάνηκε, όχι απαραίτητα μας σημάδεψε. Είναι ειλικρινά, είναι πολύ δύσκολο τώρα να... Κάτι που δεν φάνηκε. Στα καμαρίνια, ας πούμε, όταν ήμασταν γενικότερα, κάνανε πολύ φασαρία. Οι υπόλοιπες συμμετοχές ήταν, κάνανε πρόβα όλη την ώρα, ας πούμε, τα τραγούδια, ξέρετε, με τους τραγουδιστές τους που κάνουν τα δεύτερα φωνητικά και αυτά. Εμείς αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν με τον Αγάθωνα, με Μπαγλαμά, με τον ήχο του Μπαγλαμά, να διασκευάζουμε τα υπόλοιπα τραγούδια που, εντάξει, τα είχαμε μάθει σχεδόν απ' έξω, ας πούμε, τόσες πρόβες που κάνανε οι άνθρωποι εκεί πέρα.
Τα είχαμε μάθει σχεδόν απ' έξω και τα διασκευάζαμε με μπαγλαμά και ελληνικό στίχο. Είχαμε δώσει κάπου ένα παράδειγμα, το τραγούδι για παράδειγμα του Ισλανδού. Το οποίο είναι λίγο δύσκολο να σας το τραγουδήσω τώρα πως το τραγουδούσαμε εμείς στα ελληνικά, γιατί είχαμε βάλει αρκετές κακές λεξούλες μέσα. Αυτό ήταν έργο του αγάθωμα, έτσι, να ξέρετε. Κάναμε πολλά τέτοια. Ήταν δυνατή στιγμή αυτή, γιατί ήμασταν αρκετά κουρασμένοι, εξαντλητικές πρόβες, το πρόγραμμα βαρύ. Παρόλα αυτά, εκείνη την ώρα λειτουργούσαμε σε μια καλή σαλονικιώτικη παρέα, σε ένα τσιπουράδικο για παράδειγμα, που μας έπιασε η τρέλα μας και είπαμε να διακομωδήσουμε κάτι. Ήταν αυτό σίγουρα μια δυνατή στιγμή. Άλλη δυνατή στιγμή ήταν, που φάνηκε βέβαια, φάνηκε στις κάμερες, ήταν η στιγμή που ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα προκρίνεται στον τελικό, στον ημιτελικό δηλαδή. Εκεί λίγο πολύ πάλι όλοι έτσι, είχαμε πιει κιόλας λίγο, έτσι, δεν σας κρύβω, αλλά ορίστε κάτι που δεν γνωρίζετε, ας πούμε. Στο Green Room και στον ημιτελικό και στον τελικό υπήρχε προσωπικό το οποίο μας είχε αναλάβει να μας σερβίρει κρασιά, λευκά κόκκινα. Εμείς λοιπόν έτσι που το βλέπαμε και δεν το είχαμε ξαναζήσει με το όλο το τόσο άγχος εν τέλει, το οποίο ήταν άγχος της τελευταίας στιγμής, γιατί μέχρι τότε δεν είχαμε αγχωθεί καθόλου, αλλά όσο βλέπαμε ότι περνάει η ώρα και δεν ανακοινωνόμαστε, έτσι τα κρασάκια που είχαμε μπροστά μας ξαφανιζόντουσαν ένα-ένα. Νομίζω το επέβαλε και η... Το τραγούδι. Το τραγούδι και ο τίτλος του τραγουδιού ήταν. Κανονικά δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό, θα δυσφημούσαμε το τραγούδι μας, γιατί ήταν μεγάλο θέμα ο τίτλος και ο στίχος του τραγουδιού στο εξωτερικό. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, το κάναμε και μετά τον ημιτελικό ήμασταν λίγο, έτσι κάναμε σχεδόν οχτάρια όλοι, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά, έτσι, και χωρίς να παρεκτραπούμε καθόλου. Μπορώ να πω ότι φάνηκε το εντελώς αντίθετο. Δείξατε έναν υψηλό επαγγελματισμό. Σας χαρήκαμε όλοι. Και τώρα και εύχομαι να έχουμε και τα ίδια αποτελέσματα και στο φετινό. Θες να μας πεις και δύο λόγια για τη συμμετοχή σου φέτος? Τουλάχιστον στο ελληνικό. Εντάξει, ναι. Συμμετοχή μου εντός εισαγωγικών. Γενικότερα εγώ τον εαυτό μου τον έβλεπα, δεν τον έκρινα σαν τραγουδιστή. Τον έκρινα και θεωρούσα τον εαυτό μου μουσικό πρώτα απ' όλα. Κοιτάξτε να σας πω, είναι πολύ περίεργο ακόμα το τρυπάκι της Eurovision για μας, για τους Κόζα Μόστρα, για μια μπάντα που γενικότερα είμαστε, δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε μέρος στη Eurovision συγκεκριμένα. Γιατί το πρόβλημα είναι τα ελληνικά πρότυπα που έχουμε καλώς ή κακώς εδώ πέρα. Συνηθίζεις να βλέπεις απίστευτες μπάντες και καλλιτέχνες στο εξωτερικό, από την Τουρκία, τη γειτονική Τουρκία για παράδειγμα, που αν τα βλέπεις αυτά στην Ελλάδα θα σήμαινα αμέσως το τέλος εντός εισαγωγικών της κουλτούρας του καλλιτέχνη. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος για μας. Γι' αυτό κιόλας πήραμε την απόφαση να συμμετέχουμε. Εγώ λοιπόν εντός εισαγωγικών το ξανατολμώ αυτό το πράγμα. Όχι λόγω του ότι δεν ξέρω εγώ θέλω να κάνω κάτι παραπάνω ή ότι θα κερδίσω κάτι παραπάνω μέσα από την Eurovision σε αυτή τη φάση. Απλά για το λόγο, το κάνω για το λόγο του ότι είχα ένα τραγούδι το οποίο με ρωτήσαν αν ενδιαφέρομαι να γράψω στον Κώστα, τον Μαρτάκη, και τους είπα ότι κοιτάξτε να δείτε, έχω ένα τραγούδι το οποίο είναι στα δικά μου μέτρα, το έλεγα εγώ αυτό το τραγούδι, αν αρέσει στον Κώστα μπορεί να το πάρει. Το άκουσε ο Κώστας, το άρεσε πάρα πολύ και λοιπόν του το έδωσα. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα είναι πάλι λίγο διαφορετικό τραγούδι, δηλαδή δεν θα το χαρακτήριζα pop σε καμία περίπτωση. Ούτως ή άλλως είμαι πεπισμένος ότι δεν μπορώ να γράψω pop. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχει διαφορετικό ηχόχρωμα γενικότερα πάλι. Έχει τον ήχο της τρομπέτας μέσα. Αλλά ως εκεί. Τα υπόλοιπα τώρα θα τα ακούσετε. Είναι και πιο rock, είναι και πιο... Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Αλλά το σημαντικότερο για μένα πάλι από όλη αυτή την ιστορία είναι το ότι πιστεύω ότι κανείς δεν θα περίμενε να γράψω ένα τραγούδι για τον Κώστα τον Μαρτάκη, και όμως πιστεύω ότι το κάνω και ότι προσπαθώ να αποδείξω ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι ταμπέλες που βάζουμε και οι ομαδοποιήσεις που κάνουμε δεν είναι καλό πράγμα. Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να συνεργαστεί με οποιονδήποτε. Ο Κώστας λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ωραίος καλλιτέχνης, με πολύ καλή φωνή, και ελπίζω με τη δικιά μου τη βοήθεια να καταφέρει και αυτός κάτι παραπάνω σε αυτόν τον διαγωνισμό.
Ηλία, και αυτό ακριβώς είναι και το νόημα του διαγωνισμού. Να έχουμε την έκπληξη, να έχουμε το πάντρεμα των ήχων και όσο μπορούμε πιο εντός εισαγωγικών ατέριαστες συνεργασίες. Αυτό Αυτό είναι φαίνεται πως ακριβώς. αγαπάει ο κόσμος, αυτό ψηφίζει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες και εύχομαι καλή επιτυχία και ότι όλα τα καλά σε κάθε σου επαγγελματικό βήμα. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, Ηλία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.